θα πιάσουμε τα ειδικά σχολεία. Την περασμένη εβδομάδα ασχοληθήκαμε με το ειδικό σχολείο εκεί στην Ανατολική Κρήτη, στην Ιεράπετρα. Βγάλαμε εκεί την εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Τραγική η κατάσταση, ωστόσο ολοκληρώνεται η σχολική χρονιά και πάμε να κάνουμε και ένα απολογισμό με το σκηνικό το οποίο επικρατεί στο ειδικό σχολείο Ηρακλείου. Πολλά τα προβλήματα, το κτηριακό βέβαια πρώτο θέμα στην ατζέντα, και να μην ξεχνάμε και να θυμίσουμε ότι τα ειδικά σχολεία δεν έκλεισαν καθόλου κατά διάρκεια της πανδημίας, σύμφωνα με την στρατηγική που ακολούθησε το Υπουργείο Παιδείας, εκτός βέβαια αν υπήρξε εντοπισμός κρουσμάτων, που υπήρχε βέβαια αυτή η καραντίνα των 2 εβδομάδων. Περισσότερα θα μας πει ο διευθυντής του ειδικού σχολείου του ΕΕΚ, για να είμαι ακριβής, Ηρακλείο, ο κύριος Κώστας Πλουμής. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές τα τελευταία χρόνια, κύριε Πλουμή, ωστόσο τίποτα απολύτως δεν έχει αλλάξει. Να σας καλησπέρισω. Ναι, καλησπέρα σας. Ξέρετε, η κατάσταση αυτή, η τραγική κατάσταση και το σκηνικό προβληματισμού και ανησυχίας, δεν έχει διαμορφωθεί και δεν κυριαρχεί αυτό το κλίμα μόνο στο ειδικό σχολείο Ηρακλείου. Πριν από λίγες ημέρες βγάλαμε και την εκπρόσωπο εκεί του ειδικού σχολείου στην Ιεράπετρα. Πάνω κάτω τα ίδια είναι. Το θέμα είναι αν υπάρχει περιθώριο, υπάρχει χρόνος, υπάρχει θέληση να αλλάξει κάτι, να ληφθούν κάποιες αποφάσεις. Εκτός αν θέλουν από το Σεπτέμβριο να γίνουμε και πάλι στο ίδιο έργο θεατές. Ο απολογισμός των εκπαιδευτικών του ειδικού σχολείου στο Ηράκλειο έχει και φέτος αρνητικό πρόσημο. Κοιτάξτε, η χρονιά φέτος ήταν μια υπερπροσπάθεια των εκπαιδευτικών για να λειτουργήσουν τα σχολεία της ειδικής αγωγής γενικότερα στο Ηράκλειο. Όσο για το συγκεκριμένο σχολείο, το αν παράχθηκε κάποιο έργο, αυτό οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στους εκπαιδευτικούς, που σε αυτή την κρίσιμη στιγμή της εκπαιδευτικής διαδικασίας έβαλα το στήθος του μπροστά και προσπάθησαν να κρατήσουν τα παιδιά σε μια ισορροπία και να λειτουργήσουν και να απαλλάξουν τις οικογένειες από το βάρος της τηλεκπαίδευσης, μια που τα παιδιά αυτά δεν μπορούν. Στην κατάσταση λοιπόν αυτή, η εκπαιδευτική του ΕΕΚ Ηρακλείου και γενικότερα της ειδικής αγωγής κατέβαλα μια προσπάθεια πολύ μεγαλύτερη από όσα η πολιτεία τους παρέχει τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο για να μπορούν να τα απεξέλθουν. Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν έχει βελτιωθεί τίποτα, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Η ειδική αγωγή κάνει άλματα, όμως στο Ηράκλειο πηγαίνει με ρυθμούς πολύ αργούς. Ακριβώς, γιατί η ειδική αγωγή κάνει άλματα και η αλήθεια είναι πως η πλειονότητα της κοινωνίας μας είναι ευαισθητοποιημένη με τα προβλήματα. Ωστόσο πρέπει να ευαισθητοποιηθούν και αρμόδιοι, καθώς θα έρθει ο Σεπτέμβρης του 2021, οδεύουν προς το 2022 και τα παιδιά σας εκεί θα συνεχίζουν να κάνουν μαθήματα σε κοντέινερ. Αυτή είναι μια πραγματικότητα η οποία μας στεναχωρεί αφάνταστα, διότι χρόνια τώρα παλεύουμε να καλυτερεύσουν οι συνθήκες τόσο σε εκτηριακή υποδομή όσο σε υλικοτεχνική. Όσο για την κοινωνία, έχει ευαισθητοποιηθεί και τις μέρες αυτές, όπως γνωρίζετε, ξεκίνησε μια υπερπροσπάθεια από το ένα άκρο της Κρήτης για τα ΕΚ με τον Κώστα τον Βαρουχάκη, ένα υπεραθλητή, ο οποίος διασχεί την Κρήτη από τον άκρο στο άλλο. Βέβαια. Σε εμάς πέρασε τη Δευτέρα, έγινε μια θερμή υποδοχή τόσο από τα παιδιά όσο και τους εκπαιδευτικούς. Τον ευχαριστήσαμε για την υπερπροσπάθειά του και τον τιμήσαμε ανάλογα όπως το αρμόζει το σχολείο. Ήταν μια προσπάθεια για πριν από λίγες ημέρες την κοινωνία. Βέβαια, βέβαια. Την είδε ευαισθητοποιημένη βέβαια η κοινωνία. Ξέμπαινε η προσπάθεια και ένα πολύ μεγάλο μπράβο στον αθλητή. Πραγματοποιήσαμε μία σύνδεση και μας είπε τα πράγματα όσους έχουν και εκπρόσωπος εκεί του ειδικού σχολείου Ιεράπετρας. Και μάλιστα κατήγγειλε ότι τα παιδιά αλλάζουν σε διαδρόμους. Είναι τριτοκοσμικές οι καταστάσεις. Είμαι σίγουρος ότι έχετε εικόνα. Κοιτάξτε, επειδή τυχάνει να είμαι ο αρχαιότερος σε επίπεδο των ΕΕΚ της Κρήτης. Ακριβώς, οπότε ξέρετε. Ναι, συνομιλώ με όλους τους συναδέλφους και να τους ενημερώσω και να ενημερωθώ στα ειδικότερα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν στα σχολεία. Ναι. Η κατάσταση δεν αλλάζει σε κανένα ΕΚ της Κρήτης. Είναι περίπου η ίδια. Οι υποδομές εκτηριακές είναι σε παλαιά κατάσταση. Η υλικοτεχνική υποδομή σε τέτοιες υποδομές είναι ελάχιστη και γνωρίζω τα προβλήματα από πρώτο χέρι. Γι' αυτό και η προσπάθεια έγινε από τον Κώστα του Βαρουχάκη για να ευαισθητοποιήσει επιτέλους τους αρμόδιους φορείς και γενικότερα την πολιτεία για να μπορέσει να παρέχει καλύτερες συνθήκες και καλύτερες ευκαιρίες, ίσες ευκαιρίες θα λέγαμε, σε όλα τα παιδιά της ειδικής αγωγής.
Μάλιστα, αν αλλάζατε κάτι αύριο το πρωί, το πρώτο πράγμα που θα αλλάζετε στην ειδική αγωγή, ποιο θα ήταν? Κοιτάξτε, θα ήταν η κτηριακή υποδομή. Ακριβώς. Γιατί η όρεξη και η γνώση υπάρχει από τους εκπαιδευτικούς. Όταν δεν υπάρχει όμως η κτηριακή υποδομή να μπορούμε να την προσφέρουμε και μάλιστα κάτω από τέτοιες συνθήκες που διαβιούμε σήμερα, είναι πάρα πολύ δύσκολο ο εκπαιδευτικός και το παιδί γενικότερα να αποδώσει στο μέγιστο. Μάλιστα. Με φόντο το καλοκαίρι δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε να αλλάξει κάτι από Σεπτέμβρη. Τι πιστεύετε εσείς? Το κτηριακό αποκλείεται? Κοιτάξτε, εκτός αν υπάρχει μια μετεγκατάσταση σε άλλες υποδομές, σε άλλες δομές. Δεν υπάρχει, και παρόλο που είμαι αισιόδοξος, δεν νομίζω ότι το ελάχιστο χρονικό διάστημα το οποίο απομένει μέχρι το Σεπτέμβριο που θα ανοίξουν τα σχολεία, μάλιστα, να γίνουν σε επίπεδο Ηρακλείου περισσότερα πράγματα από ό,τι γίνονται μέχρι σήμερα. Μάλιστα, κύριε Βλουμή. Η κτηριακή υποδομή παραμένει ίδια. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει τίποτα. Λοιπόν, κύριε Βλουμή, βάζουμε μία ανωτελεία, θα τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε. Ξέρετε ότι σε ρεπορτάζ ειδικής αγωγής είμαστε όλοι ευαισθητοποιημένοι. Το ξέρω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που δίνεται, βέβαια, να εκφραστούν τα παιδιά της ειδικής αγωγής. Μακάρι να βρεθούν λύσεις όμως. Να βρεθούν λύσεις. Οι αρμόδιοι να κινητοποιηθούν. Αυτό είναι το θέμα. Λύσεις υπάρχουν, αρκεί να κινητοποιηθούν οι αρμόδιοι. Ακριβώς. Ο εκπαιδευτικός κόσμος περιμένει, τα παιδιά περιμένουν, οι γονείς περιμένουν. Μάλιστα. Εμείς είμαστε έτοιμοι. Το θέμα είναι τι κάνει η πολιτεία. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό απόγευμα. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό απόγευμα.